με την ανάμνηση των πανελλαδικών να είναι ακόμα νοπή, φοιτητές γυρίζουν το χρόνο λίγο πίσω, όταν και οι ίδιοι έδωσαν την προσωπική τους μάχη και κέρδισαν το εισιτήριο για μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αν αυτή τουλάχιστον η δοκιμασία για τους ίδιους έχει περάσει ανεπιστρεπτή, αυτό που συνιστούν στους υποψηφίους είναι να ξορκίσουν το άγχος και να βασιστούν στην καλή τους προετοιμασία. Ξεκινούν αύριο οι πανελλήνιες εξετάσεις. Φοιτητές δίνουν τη δική τους συμβουλή σε υποψήφιους. Επειδή έχω δώσει δύο φορές πανελλήνιες και ξέρω τι τραβάνε, θα πω ένα πράγμα. Να μην αγχωθούν, γιατί το άγχος είναι ο χειρότερος αντίπαλος που μπορούν να δώσει στα παιδιά. Και ότι όλοι καλά θα πάνε. Και αυτοί που δεν θα πετύχουν, δεν χρειάζεται να αγχωθούν. Να μην αγχωθούν καθόλου, γιατί δεν είναι τίποτα. Όλοι την περάσαμε. Περάσαμε αυτό το λούκι. Είναι μόνο ένας βαθμός. Δεν κρίνεται από αυτό τι ξέρουν και τι δεν ξέρουν. Όλα καλά θα πάνε. Να μην τα αφήνουν ποτέ για το τέλος. Να δώσουν το καλύτερο σε αυτό όσο μπορούν αυτές τις μέρες που έρχονται τώρα. Γιατί μετά δεν θα τους μείνει ούτε κούραση ούτε τίποτα. Θα είναι μόνο τα αποτελέσματα. Θα είναι ικανοποιημένοι, πιστεύω. Να κοιμηθούν καλά, να φάνε ένα καλό πρωινό και να πάνε να δώσουν με καθαρό μυαλό. Μαζί με τις συμβουλές τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, δίνουν και μία δελεαστική γεύση για αυτό που ακολουθεί, ξεδιπλώνοντας το όνειρο της φοιτητικής ζωής. Με χαρές, ξενύχτια και πάλι για διάβασμα και το άγχος της καθημερινότητας που δεν λείπει. Μία περίοδος όμως που πολλοί θα θυμούνται με νοσταλγία. Είναι τα πιο ωραία χρόνια που θα περάσουν από όταν φύγουν από το σχολείο. Οι δυσκολίες, εντάξει, διάβασμα, σίγουρα στη σχολή δεν πρέπει να την αφήνουν, αλλά τα ωραία χρόνια έρχονται τώρα. Είναι σίγουρα μια νέα διαφορετική ζωή, αναλόγως και τον τόπο που θα περάσεις. Θα θεωρώ ότι θα είσαι πιο υπεύθυνος, άμα μπορείς να είσαι σε ένα πιο διαμέρισμα μόνος σου, να δεις πώς μπορείς να καταφέρεις. Η φοιτητική ζωή είναι το κάτι άλλο. Από πώς να διαχειρίζεις τα οικονομικά σου μόνο σου, από τους φίλους που θα διαλέξεις, από τις περιπέτειες που θα έχεις, είναι κάτι μοναδικό. Σίγουρα ανεξαρτητοποιείς από τους γονείς και είναι μια ωραία εμπειρία που θεωρώ πρέπει να ζήσουν όλοι. Δεν έχουν την άνεση την οικονομική όπως είναι όταν ζουν με τους γονείς τους, πρέπει να μάθουν λίγο το να ζουν μόνοι τους, να απογαλακτιστούν. Να βάλουν μια σειρά και όταν μπει μια σειρά μετά θα είναι όλα εύκολα, δεν θεωρώ. Αλλά είναι αυτό που λένε, κάθε αρχή και δύσκολη. Ο Βασίλης, με καταγωγή από την Καλαμάτα, είδε τη ζωή του να αλλάζει ριζικά από τη μία μέρα στην άλλη όταν ήρθε στην Κρήτη για να σπουδάσει στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ. Όταν έφτασε εδώ, χρειάστηκε κάποιο διάστημα προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα του καθημερινότητα. Πλέον, όντας φοιτητής του 5ου έτους, κάνει έναν απολογισμό των φοιτητικών του χρόνων στο νησί που του αφήνει καλές αναμνήσεις. Ήταν κάτι που ήθελα να περάσω αυτό το πανεπιστήμιο και στο συγκεκριμένο τμήμα. Μου άρεσε η Κρήτη. Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Τα κατάφερα, πέρασα στην πρώτη μου επιλογή. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραία. Χάνεσαι βέβαια όταν έρχεσαι, γιατί δεν ξέρεις πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρεις κάποιον εδώ και όλα αυτά. Αλλά με την πορεία και με τον καιρό συνηθίζεις και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είμαστε πλέον 5 χρόνια που είμαι εγώ, είμαστε μια οικογένεια με τα παιδιά.